Κύριοι βουλευτές, κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υποψήφοι του Κοινοβουλίου και της Ευρωβουλής, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί και υποψήφοι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, κυρίες και κύριοι μέλη του κόμματός μας, θέλω να ξέρετε ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί εδώ στην καρδιά του Περιστερίου το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πολύ δυνατή φωνή. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΥΜΤΟ για τη μεγάλη σημαντική παρουσία σας που δημιουργήσαν για να μπορέσουμε σήμερα να πούμε κουβέντες ξεκάθαρες. Θέλω να πω ότι πράγματι ήταν μεγάλη τιμή μεταξύ αυτών των σημαντικών πρωτοβουλειών που πήρε το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, να μου δώσει τη δύναμη αλλά και την ευθύνη να είμαι εκείνος που θα οδηγήσω τη μεγάλη μάχη για την περιφέρεια της Αττικής, τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της χώρας. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Θα κάνουμε τα πάντα εγώ και οι συνεργάτες μου και όλοι μαζί, και η νίκη θα είναι δική μας τον Μάιο του 2019. Και από 1η του Σεπτέμβρη του 2019 όλοι μαζί θα κάνουμε τη μεγάλη νέα αρχή για την Αττική μας, για την Αττική την οποία διψάμε όλοι να δούμε διαφορετικά. Είναι σίγουρο ότι η Δυτική Αθήνα, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ, έχει σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσει. Αλλά οφείλω να πω ότι είχε τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη τύχη της αυτοδιοίκησης, μία μεγάλη παρακαταθήκη. Τον Ανδρέα τον Παχατουρίδη, ο οποίος ήταν από τους άξιους και είναι από τους άξιους αυτοδιοικητικούς, τους οποίους όλοι μας σεβόμαστε. Και θέλω να είμαι σαφής. 3 θητείες στο Μαρούσι, μαζί με τον Δήμαρχο τον Ανδρέα τον Παχατουρίδη, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι τίμησαν τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και προφανώς δώσαν με τον δικό τους τρόπο το τι σημαίνει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα στον εγκύτερο βαθμό, στο βαθμό δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα, γεννέται το πρόβλημα και λύνεται επί τόπου το πρόβλημα. Και θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της αυτοδιοίκησης τα πιο σημαντικά στελέχη της αυτοδιοίκησης είναι του κόμματός μας, της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν δώσει δείγματα γραφής εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αλήθεια ότι σε λιγότερο από 3,5 μήνες θα διαξεθούν ίσως οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών, θα έλεγα και των τελευταίων δεκαετιών. Κρίσιμες όχι μόνο προφανώς για το μέλλον της Αττικής, αλλά για το μέλλον της ίδιας της πατρίδας μας. Στις εκλογές αυτές θα συγκρουστούν δύο κόσμοι και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας. Απ' τη μια είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι με τη δύναμη της ευθύνης, με τη δύναμη της συνέπειας αλλά και της δημιουργίας θέλουμε να ενώσουμε όλους τους πολίτες και να πάμε τα πράγματα μπροστά και στην περιφέρεια και στην πρατήδρα μας. Και απέναντι θα σταθούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εκπρόσωποι της ανευθυνότητας, του λαϊκισμού, του διχασμού, του ψέματος. Εκείνοι που δεν πρόσφεραν τίποτα παρά μόνο ήθελαν να κερδίσουν και να μπορέσουν να αποτελέσουν τους ανθρώπους που θα πιάσουν το πιδάλιο της χώρας. Εκείνοι που ακόμα και τώρα αποδεικνύεται η ανεπάρκειά τους, επιχειρούν να διασωθούν έστω και για λίγες μέρες μέσα από τη σκανδαλολογία και προφανώς μέσα από το ψέμα. Φίλες και φίλοι, η αναμέτρηση των αυτοδιοικητικών εκλογών στην περιφέρεια αλλά και στους δήμους είναι κρίσιμη, γιατί αφορά πάνω απ' όλα την καθημερινότητά μας, αφορά το σπιτικό μας, αφορά την οικογένειά μας. Δεν είναι καιρός να αποκτήσουμε διαθέσεις για πειραματισμούς. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, το ζήτημα για το Περιστέρι
Είναι σαφές ότι ευτυχώς έχει βρει τον ικανό δήμαρχό της, έχει βρει εκείνον που έχει κάνει τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη ανατροπή. Και να πω ότι και ως πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ενός μεγάλου αξιώματος της αυτοδιοίκησης της χώρας μας, που είμαι σε αυτό το τιμόνι τα τελευταία 4,5 χρόνια, μεταξύ των ικανότερων αυτοδιοικητικών και δημάρχων της χώρας, ναι, το λέω, είναι ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης, τον οποίον τιμώ και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παράγει ένα δημιουργικό έργο. Εκεί όμως που χρειάζεται η δημιουργική ανατροπή, η πολιτική αλλαγή, είναι η περιφέρεια της Αττικής. Ο απερχόμενος πριν την σημερινή περιφερειάρχη, ο κύριος Σγουρός, δεν άφησε σε κανένα επίπεδο κανένα έργο και προφανώς καμία στρατηγική για την Αττική. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν διότι παρά ότι είχαν πέσει όλες οι δυνάμεις το 2014, δεν επανεξελέγει και ήρθε η Δούρου. Ενώ η κυρία Δούρου έχει ήδη ταυτιστεί με τις μεγάλες καταστροφές οι οποίες υπάρχουν και θα έπρεπε να διαχειριστούμε όλο αυτό το διάστημα. Ισχυρίζεται το έργο της είναι αθόρυβο, ότι απαντάει με δύναμη, και βέβαια εμείς απαντάμε ότι δυστυχώς για όλες μας το έργο της είναι αόρατο. Το μόνο που είναι ορατό είναι οι συνέπειες της καθημερινότητας από την απουσία ουσιαστικού έργου. Η λύση λοιπόν για την Αττική δεν είναι η παράταση της σημερινής παρακμής, που ανεξάρτητα αν είδαμε να γίνεται ατάκτως ηρημένες κάποιες παιδικές χαρές ή κάποια γήπεδα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η παρακμή σε όλα τα σημεία της Αττικής. Οφείλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή την πολιτική μάχη. Για να γίνει σαφέστατα αυτή η αλλαγή, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν τη μεγάλη διαδικασία. Η περιφέρεια Αττικής χρειάζεται μια νέα έμπειρη αποτελεσματική ηγεσία και ένα περιφερειάρχη προφανώς με τους συνεργάτες του που θα γνωρίζει τα προβλήματα της καθημερινότητος. Δεν ξέρω εάν ποτέ είχε βάλει για την περιφέρεια της Αττικής μετά από 20 χρόνια εμπειρίας με τον πρώτο βαθμό η δική μας παρουσία. Και βέβαια αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί ξέρουμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε, να διαποτίσουμε τις σχέσεις αυτές οι οποίες πολλές φορές έχουν διαταραχθεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μετά από πολλά χρόνια χαμένα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η περιφέρεια της Αττικής, που είναι η τελευταία περιφέρεια στην ανάπτυξη της Ελλάδος και θα έλεγα η τελευταία στην ανάπτυξη της Ευρώπης, δεν αξίζει σε αυτές τις διαδικασίες να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, γιατί δεν δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τα έργα και τις στρατηγικές. Πρέπει η Αττική να αποκτήσει καταρχήν αποτελεσματικότερη δυνατότητα σε κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν όλοι οι Δήμοι να έχουν πολιτική προστασία και η μεγαλύτερη αυτοδιοικητική δομή που είναι η περιφέρεια της Αττικής στη χώρα μας να μην έχει πολιτική προστασία και τις συνέπειες τις είδαμε ακόμα και στη Μάνδρα? Η πολιτική προστασία της περιφερίας είναι οι υδροφόρες οι οποίες έχουν βγει από ομοιοδοτικό διαγωνισμό. Χωρίς στρατηγική, χωρίς εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργεί εκείνη την τάση μέσα από την οποία μπορούμε να προστατεύσουμε τις πόλεις μας και τα παιδιά μας. Και βέβαια θα πει κανείς, τι κάνουμε όταν θα συμβεί ένα σεισμό σε ένα σχολείο? Έχει ενημερωθεί το παιδάκι, ο δάσκαλος και όποιος θα έπρεπε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σεισμό? Σε αυτό λοιπόν που λέγεται κρατήδιο Αττικής, σε αυτό το οποίο λέγεται κυβερνείο της Αττικής ή περιφέρεια της Αττικής, θα πρέπει πάνω απ' όλα να υπάρχει η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση εκείνων οι οποίοι κρατούν τύχες παιδιών, ανθρώπων, και έχει συνέπεια η δική τους δράση, η δική τους αδράνεια. Λέω λοιπόν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μεγάλης περιφέρειας της Αττικής μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους συνεργάτες μας θα αποτελέσει
την πηγή εκπαίδευσης για τα παιδιά μας στα σχολεία με μόνιμο τρόπο, για το προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, και πρωτίστως να μπορέσουμε να νιώσουμε σιγουριά ότι οι πόλεις μας, όταν θα έχουν ζητήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, θα υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ανθρώπων έμπειρων, εθελοντών, εργαζόμενων και ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε από την επομένη μέρα θα είναι η καλύτερη, η σημαντικότερη και η αρτιότερη πολιτική προστασία της χώρας στο επίπεδο της πρόληψης, για να σώσουμε τα παιδιά μας, τις πόλεις μας και τις περιουσίες μας. Και βέβαια θα έλεγε κανείς, είναι δυνατόν σε αυτή την Αττική, και δεν το βάζω εάν εμένα ένας περιφερειάρχης μου έδωσε μισό κλειστό γυμναστήριο για να του φιλήσω το χέρι. Το θέμα είναι, υπάρχει στρατηγική για να προστατεύσω τη δημόσια υγεία των παιδιών μου και τους άλλους? Είναι δυνατόν να έχουμε τη μεγαλύτερη χωματερή της χώρας μέσα από τη διαδικασία διαχείρισης της φυλής? Είναι δυνατόν να νιώθουμε πολύ καλά μετά από 15-20 χρόνια ανθρώπων που πέρασαν και είχαν πολλά εκατομμύρια στα χέρια τους για να κάνουν το αυτονόητο? Είναι δυνατόν μέσα από την αύξηση των καρκινογενέσεων στην Αττική, και όχι μόνο από τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και από την ατμόσφαιρα και όλα αυτά που δημιουργούνται από την κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων? Όχι λοιπόν, σας λέω και σαν γιατρός, δεν αξίζει αυτή η διαχείριση της ανοιχτής χωματερής στην Αττική μας. Υπόσχομαι, από την πρώτη μέρα θα πάμε στα μοντέλα της Ευρώπης, από την ανάπλαστη διαδικασία, από την πηγή και βέβαια από ένα πλήρες πρόγραμμα, το οποίο δεν θα έρχει αρχή, μέση και τέλος.